στο νέο του γραφείο, στο νέο Δημαρχείο. Στο κτίριο της πλατείας Λάμπρου Γκατσόνη βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες ο Δήμαρχος Λεβαδέων. Ο Δήμος, σταδιακά και με γοργούς ρυθμούς, εγκαταλείπει την πολυκατοικία και μεταφέρεται σε ένα σύγχρονο και ταυτόχρονα εμβληματικό κτίριο για τη βιωτική πρωτεύουσα, όπου θα φιλοξενεί το σύνολο των υπηρεσιών του Δήμου πλην του τομέα της καθαριότητας. Προετοιμαζόμαστε σιγά-σιγά, βλέπετε. Έχουν μετακατασταθεί οι υπηρεσίες. Okay, καταλαβαίνω δεν είναι όλα ακόμα έτοιμα, ωστόσο αυτά που είναι τα πρώτης αιχμής για τους δημότες μας, το ΚΕΠ, το ληξιαρχείο, το δημοτολόγιο, όλα αυτά ήρθαν απαρχής, εξ αρχής. Έχει μείνει πολεοδομία στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας. Θα έρθει και αυτή, ετοιμάζει το αρχείο κάτω, πλην της καθαριότητας δηλαδή, που θα είναι η μόνη υπηρεσία που θα είναι στο αμαξοστάσιο, εκεί που ήδη έχει εγκατασταθεί. Σίγουρα του αλλάζει την αισθητική, σίγουρα του αλλάζει τη λειτουργικότητα, σίγουρα βοηθάει στην προσαρμογή των δημοτών. Νοικιάζαμε ένα κτίριο, ήταν κάπως οι χώροι, δεν μπορούσαν να γίνουν πολλά πράγματα. Νομίζω ότι εδώ θα αισθανθούν καλύτερα και οι συνεργάτες μας, οι υπηρεσιακοί αλλά και οι πολίτες. Οι νέες συνθήκες εργασίας επιβάλλουν και τον εύλογο χρόνο προσαρμογής στο προσωπικό, αλλά και της διευθέτησης όλων των εκκρεμωτήτων που μπορεί να παρουσιαστούν. Προσπαθούν και αυτοί να μπορέσουν να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Είδατε ότι είναι flat οι χώροι των υπηρεσιών, δηλαδή δεν έχουν τείχους μεταξύ τους παρά μόνο κάποια διαχωριστικά. Θα βολευτούν σιγά σιγά, θα προσαρμοστούν, βλέπουν τις καινούργιες θέσεις, βλέπουν κάποιες λήψεις, παραλήψεις, φυσιολογικό είναι κάποιο ηλεκτρολογικό ή κάτι άλλο. Νομίζω ότι όλα κυλάνε ομαλά. Ο Γιάννης Λαγκαλέγκας δικαιολόγησε τις όποιες αρρυθμίσεις παρατηρήθηκαν στην εξυπηρέτηση των πολιτών το χρονικό διάστημα με την κατάσταση των υπηρεσιών του Δήμου. Ωστόσο, εκτιμά ότι μέχρι τα μέσα Σεπτέμβρη η κατάσταση θα έχει εξομαλυνθεί πλήρως για να ακολουθήσουν τα επίσημα εγγένεια του νέου Δημαρχείου. Εξομαλύνεται πολύ. Το καλό είναι ότι βρεθήκαμε στις καλοκαιρινές διακοπές, που σημαίνει ότι δεν ήταν και τόσο ο φόρτος εργασίας. Νομίζω ότι μέχρι τις 10-15 Σεπτέμβρη θα είναι όλα έτοιμα για να μπορέσουμε να πάμε και στα εγγένεια μετά του κτηρίου. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για εγγένεια του κτηρίου από τις 15 Σεπτέμβρη. Σίγουρα, γιατί θα έχουμε και τα σχολεία, θα έχουμε την προετοιμασία. Ξεκινάει δηλαδή καινούργια χρονιά η ακαδημαϊκή, άρα νομίζω μετά τις 15. Τέλος Αυγούστου κατατίθεται υποψήφιοι συνδυασμοί για τις επερχόμενες εκλογές. Η συμφωνία προοπτικής θα είναι παρούσα, όπως υποστήριξε ο Γιάννης Λαγκαλέγκας, και ο Σεπτέμβρης είναι ο προεκλογικός μήνας που θα ανοίξει τη νέα αυτοδιοικητική θητεία και στο Δήμο Λεβαδέων. Η συμφωνία προοπτικής συνεχίζει. Έρχονται μαζί μας άνθρωποι και πραγματικά μου δημιουργεί μια έκπληξη που θέλουν να έρθουν, να βοηθήσουν, να λύσουμε προβλήματα όσα μπορούμε, όσα είναι δυνατόν. 31 Αυγούστου θα είμαστε έτοιμοι, θα έχουμε καταθέσει το ψηφοδέλτιό μας και από 1η Σεπτέμβρη ξεκινάει η πιο δραστήρια περίοδος των εκλογών.